Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση της πατρίδας. Παρά τις διαβεβαιώσεις και τις καθησυχαστικές δηλώσεις των αρμόδιων υπουργών, οι απολύσεις για 500 εργαζόμενους του ΙΚΑ που είχαν προσληφθεί με την προκήρυξη 9K του ΑΣΕΠ έχουν αποσταλεί στα κατατόπους υποκαταστήματα του ΙΚΑ μετά και την απόφαση του διοικητικού εφετείου που κρίνει αντισυνταγματική την νομοθετική ρύθμιση για το διορισμό των συγκεκριμένων. Στην περίπτωση της ΧΙΟΥ πρόκειται για 3 υπαλλήλους οι οποίοι αφού πέρασαν την απαραίτητη εκπαίδευση προσφέρουν εδώ και 1,5 χρόνο περίπου τις υπηρεσίες τους στο ΙΚΑ και οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι, όπως είπαμε, με την απόλυση, με τις θέσεις τους μάλιστα να μένουν κενές σε περίπτωση αποχώρησής τους. Υπενθυμίζουμε ότι ο λόγος είναι η προσφυγή που έχουν καταθέσει εναντίον τους οι επιτυχώντες ενός άλλου διαγωνισμού του ΑΣΕΠ, της προκήρυξης 8K, και οι οποίοι ενώ είχαν πετύχει στο συγκεκριμένο διαγωνισμό δεν διορίστηκαν ποτέ. Για ανθρωποφαγία στην οποία οδηγεί τους εργαζόμενους η πολιτική της κυβέρνησης και του Υπουργείου, κάνει λόγο ο Μανώλης Κίτσος από το Σωματείο Εργαζομένων του ΙΚΑ, επισημένοντας ότι σε περίπτωση που φύγουν οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι, που σε πολλές περιπτώσεις εξυπηρετούν βασικά τμήματα, θα δημιουργηθεί πρόβλημα σε ολόκληρο τον φορέα που λειτουργεί, όπως λέει, ούτως ή άλλως οριακά. Να πούμε ότι οι εργαζόμενοι στο ΙΚΑ πραγματοποίησαν σήμερα 24ωρη απεργία και δηλώνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους. Είναι δεσμευτή. Για να μην θεωρηθεί ότι λέω υπερβολές, Βρούτσης, Τουρνάρας και Μανιτάκης στη Βουλή και σε όλες τις επαφές είχαν γίνει και με την Ομοσπονδία και με τους εκπροσώπους των συναδέλφων μας στις 9K και με όποιους άλλους είχαν συναντηθεί, ότι η πρόθεσή τους είναι θα δικαιώσουν και την 9K και την 8K. Εχτές είχαν παγώσει οι διαδικασίες, περιμένοντας από ό,τι φαίνεται το περιθώριο που είχαν. Εχθές στις 11 η ώρα το πρωί, μαθαίνοντας η Ομοσπονδία ότι ξεκινάει αυτή η διαδικασία της κοινοποίησης των απολύσεων, σε συνάντηση που είχαν, τους διαβεβαίωνε το γραφείο του Υπουργού ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια απόφαση. Ισχύει και παραμένει εν ενεργεία η απόφαση η προηγούμενη του Υπουργού που σας είπα προηγουμένως και φύγανε από το γραφείο έτσι. Και στις 3 παρά 20 κοινοποιήθηκαν σε όλα τα υποκαταστήματα οι απολύσεις των συναδέλφων. Ξεκινά την Δευτέρα η δεύτερη και τελευταία φάση της διανομής τροφίμων για τους 2.000 περίπου δικαιούχους του Δήμου Χίου που θα πάρουν τις ανάλογες ποσότητες από ρύζι, λάδι και κριτική γραβιέρα. Σύμφωνα με τον υπεύθυνο του Δήμου για το συγκεκριμένο θέμα, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα αυτό θα επανεληφθεί και την επόμενη χρονιά. Ο Δήμος έχει ενταχθεί και μέσα στο Μάρτιο οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους, αναφέρει ο κ. Τσατζαρόνης, που μαζί σήμερα με τον Δήμαρχο παραχώρησαν συνέντευξη τύπου ενημερώνοντας για τους χώρους και τις ημέρες της διανομής. Να πούμε λοιπόν ότι για όσους είχαν υποβάλει αιτήσεις στο Δήμο Χίου ή στο ΚΑΠΗ, η παραλαβή θα γίνεται από τα ΚΕΚ Όμηρος με αλφαβητική σειρά, αρχής γενομένης από την Δευτέρα. Οι ποσότητες που έχει ο Δήμος, και αυτό πρέπει να σταθούμε, είναι πάρα πολύ μεγάλες. Θα σας πω μόνο ότι μόνο το ρύζι είναι 20 τόνοι ρύζι και 649 κιλά. Το λάδι είναι περίπου τις 6.000 λίτρα και η γραβιέρα είναι περίπου τους 2,5-2,170 για την ακρίβεια, 2 τόνοι και 170 κιλά. Όντως ο Δήμος στην κοινωνική πολιτική που έχει πει ο Δήμαρχος να προσπαθήσουμε ό,τι μπορούμε να φέρουμε για τους ανθρώπους αυτούς, θα ενταχθεί και για το 2013 για να ξαναέρθουν τα τρόφιμα πάλι στη Χίο. Θέλω να μείνω για ένα λεπτό μόνο, δεν θα σας απασχολήσω παραπάνω. Όσο αφορά τη διανομή των τροφίμων, τα άτομα τα οποία πήραν τρόφιμα θα πάρουν από το ίδιο μέρος που τα είχαν πάρει και την προηγούμενη φορά. Το συμπλήρωμα δηλαδή των τριών προϊόντων θα τα πάρουν από τους αντίστοιχους δήμους. Αυτές τις μέρες θα γίνει η διανομή της δεύτερης φάσης των τροφίμων του συγκεκριμένου προγράμματος του Υπουργείου Γεωργίας σε περιφερειακό επίπεδο. Θα γίνει η κατανομή τροφίμων στην έδρα του κάθε πρώην Δήμου αλλά και στον Δήμο Χίου για όσους έχουν κάνει αίτηση στο ΚΑΠΗ του Δήμου Χίου. Έχει βγει πρόγραμμα κάθε μέρα ανάλογα με αλφαβητική σειρά πώς θα γίνεται η διανομή των τροφίμων. Στο Δήμο Καμποχώρων στο Χακιός την Παρασκευή 15 Δευτέρου, στο Δήμο Αγίου Μινά και στο πρώην Δημαρχείο Αγίου Μινά την Δευτέρα 18 Δευτέρου, στο Δήμο Μαστιχοχωρίων, στο πρώην Δημαρχείο, στο Πυργή, την Τρίτη 19 Δευτέρου και την Τετάρτη 20 Δευτέρου,
στο Δήμο Ιωνίας στο συνεταιρισμό μαστιχοπαραγωγό στην Καλλιμασιά την 5η 21 Δευτέρου, στον Δήμο Καρδαμήλων στην πλατεία Μαρμάρου την Δευτέρα 25 Δευτέρου και στο Δήμο Αμανής στο Δημαρχείο, στο πρώην Δημαρχείο της Βολισσού. Πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας ανοιχτή σύσκεψη με θέμα την εκπόνηση μελέτης για την αξιολόγηση και αναθεώρηση του περιφερειακού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού που βρίσκεται στην πρώτη φάση της διαβούλευσής του. Στη συγκεκριμένη συνάντηση έγινε μια πρώτη ενημέρωση των τοπικών φορέων που παραβρέθηκαν από τους μελετητές, τους οποίους το ΙΠΚΑ έχει αναθέσει την εκπόνηση της συγκεκριμένης μελέτης. Να πούμε ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκε κυρίως η καταγραφή που έχει γίνει όσον αφορά το υφιστάμενο χωροταξικό σχεδιασμό, καθώς και βασικές γραμμές της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας πάνω στην οποία θα βασιστεί η αναθεώρηση του χωροταξικού σχεδιασμού για την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Αυτό το περιφερειακό σχέδιο το οποίο υφίσταται και το οποίο εφαρμόζεται σήμερα δεν μπορεί να εφαρμοστεί γιατί έχουν αλλάξει οι όροι και πρέπει να αναθεωρηθεί. Και γι' αυτό έχει προκύψει και αναθεώρηση με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τους λόγους που γιατί έγιναν ορισμένα πράγματα και γιατί δεν έγιναν ορισμένα άλλα πράγματα. Έχει υποστεί λοιπόν ριζικές αλλαγές λόγω και των νεότερων εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών και της οικονομικής συγκυρίας και άλλων εγγενών παραγόντων που καθορίζουν την αποτελεσματικότητα της έγκαιρης χρηματοδότησης των έργων και των δράσεων. Οι στόχοι τώρα και οι κατευθύνσεις του περιφερειακού σχεδίου, το οποίο εφαρμόζεται, έχουν σχετική συνάφεια με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική του 2020, η οποία στοχεύει στην έξυπνη. Έτσι λέει μέσα το κείμενο το ίδιο, έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη σε υψηλά επίπεδα απασχόλησης, παραγωγικότητας και κοινωνικής συνοχής. Αυτό έχει περάσει στο κείμενο της ατζέντας του 2020. Η πολιτική της εδαφικής συνοχής, η οποία αποτελεί τμήμα του στρατηγικού σχεδίου Ευρώπη 2020, θέτει μια πληθώρα θεμάτων σύγκλησης και ορισμένα από αυτά έχουν άμεση εφαρμογή στην περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου. Αποπληρώθηκαν και για τις τελευταίες μέρες εργασίας τους οι 400 περίπου ωφελούμενοι της κοινοφελούς εργασίας που εργάστηκαν το προηγούμενο διάστημα σε διάφορους φορείς του νησιού μέσα από το πρόγραμμα που υλοποιεί το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕΕ. Όπως ενημερώνει ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Αντώνης Παπαντονάκης, όσο από τα παιδιά εργάστηκαν στο πρόγραμμα έχουν συγκεντρώσει 60 ημερομίσθια και το ετήσιο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει τα 9.900 ευρώ, δικαιούνται ειδικό βοήθημα από τον ΟΑΕΔ. Το ύψος του βοηθήματος είναι ίσο προς 13 βασικά επιδόματα ανεργίας, με τους ενδιαφερόμενους να μπορούν να καταθέτουν τις σχετικές αιτήσεις για το βοήθημα αυτό μετά από 3 μήνες παραμονής στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ. Όσοι ενδιαφέρονται θα μπορούν από το Μάρτιο να καταθέσουν τις αιτήσεις και για πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο Ινστιτούτο και το Εργατικό Κέντρο, λέει χαρακτηριστικά ο κ. Παπαντονάκης. Πρέπει να σας πω προς ενημέρωση των εργαζομένων και όσων ενδιαφέρονται από τους καινούριους οι οποίοι συνεχίζουν το πρόγραμμα, ότι για μένα τους παλαιούς, περίπου τους 400, οι οποίοι είχαν εργαστεί, όσοι εργάστηκαν όλες τις μέρες, τις 10 συγκεκριμένα του Δεκέμβρη, από τους παλαιούς, και άλλες 10 μέρες όσοι τους δούλεψαν από τους καινούριους, τους 50 δηλαδή, 55 περίπου που συνεχίζεται το πρόγραμμα, αυτοί εξοφλήθησαν τα δεδουλευμένα τους 31 Ιανουαρίου και είναι αποπληρωμένοι για αυτόν τον μήνα. Τώρα, εκκρεμεί ο μήνας ο Ιανουάριος, τα δουλευμένα των οποίων υποθέτομαι ότι θα έχουν και αυτά εξοπληθεί μέχρι τέλος του Φλεβάρι. Γιατί έτσι όπως φαίνεται, όπως έχει επικρατήσει η διαδικασία της γραφειοκρατίας, να κρατάει περίπου ένα μήνα μετά την λήξη της εργασίας του μήνα τους. Οπότε ελπίζομαι τέλη του Φλεβάρι να πληρωθούν τα δουλευμένα του Ιανουαρίου. Υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα όσον αφορά την προσκόμιση των απαραίτητων εγγράφων από το Δήμο. Υπάρχει μια καθυστέρηση από εκεί. Ελπίζω ότι σύντομα θα το τακτοποιήσουν και θα είμαστε και από εκεί εντάξει. Στο τελικό στάδιο βρίσκονται οι προετοιμασίες για τη διαμόρφωση του χώρου, όπου έχει τοποθετηθεί το άγαλμα του έφυπου στρατηγού πλαστήρα, με τα συνεργεία του Δήμου να προχωρούν στην φύτευση των καλοπιστικών φυτών. Τα αποκαλυπτήρια του έφυπου αγάλματος του στρατηγού θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή, ημέρα εορτής του Αγίου Χαραλάμπους. Και να πούμε ότι στην τελετή των αποκαλυπτηρίων που θα γίνει στη 1:30 το μεσημέρι της Κυριακής αναμένεται να δώσουν το παρόν ο Υφυπουργός Άμυνας, ο Αρχηγός ΓΕΘΑ και ΓΕΣ, καθώς και πολυμελής αντιπροσωπεία φορέων από την Καρδίτσα, γενέτειρα πόλη του στρατηγού πλαστήρα.
Την ίδια ημέρα στις 2.30 το μεσημέρι, την Κυριακή, θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια του έτερου αγάλματος που μετά την απομάκρυνσή του από την περιοχή της Μπέλα Βίστα έχει τοποθετηθεί στην είσοδο του στρατοπέδου Γιάλα. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια για να προλάβουμε να συνδυάσουμε τα αποκαλυπτήρια των γλυπτών του πλαστήρα με την γιορτή του Αγίου Χαραλάμπους, καθώς ο μορφωτικός σύνδεσμος ο φάρος του Βαρβασίου είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την γιορτή του Αγίου Χαραλάμπους και είναι εκείνος ο οποίος ανέλαβε όλη την πρωτοβουλία και τις επαφές με την Καρδίτσα τότε αλλά και με τα Υπουργεία προκειμένου να έχουμε σήμερα τον έφυπο Αδριάντα του πλαστήρα. Ο Δήμος από την αρχή συμπαραστάθηκε σε όλη τη διαδικασία που προσπάθησε να κάνει ο Φάρος και με διαδοχικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της Επιτροπής η οποία ορίστηκε από αυτό καταλήξαμε στη θέση εδώ στη γνωστή στην Μπέλα Βίστα καθώς υπήρξαν κάποιες δυσκολίες και κάποιες αντιρρήσεις για την πλατεία. Σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να τελειώνουμε σχεδόν τις προετοιμασίες. Την Κυριακή περιμένουμε αρκετούς επίσημους, υφυπουργούς και εκπροσώπους του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Προέδρου της Βουλής και βουλευτές. Και πιστεύω ότι θα είναι μια σεμνή τελετή όπως αρμόζει στο ήθος του στρατηγού, ο οποίος γνωρίζεται ότι έμεινε γνωστός και για τη σεμνότητά του, αλλά και για το γεγονός ότι διέθεσε όλα του τα χρήματα στον κόσμο που υπέφερε. Με την ομάδα παρακολούθησης του έργου για την ίδρυση του Μουσείου Μαστίχας, αποτελούμενη από στελέχη του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Τράπεζας Πειραιώς, συναντήθηκε εχθές ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου Κώστας Γανιάρης. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκε η πορεία του έργου και διαπιστώθηκε η απρόσκοπτη πρόοδος των εργασιών. Τώρα, το Κέντρο Παιδιού και Εφήβου δίνει τη δυνατότητα σε ενήλικες και παιδιά να πραγματοποιήσουν δωρεάν λογοπαιδική εκτίμηση. Σύμφωνα με την Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου, την κυρία Γιαλούση, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία θα ισχύει για όλο τον Μάρτιο, στα πλαίσια του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας λογοθεραπείας. Οι γονείς που βλέπουν κάτι ανησυχητικό στα παιδιά τους μπορούν μέσα από την εκτίμηση και τη συνάντηση με τους ειδικούς του κέντρου να εντοπίσουν έγκαιρα το πρόβλημα και να επέμβουν αποτελεσματικά, αναφέρει η κυρία Γιαλούση. Για περισσότερες πληροφορίες λοιπόν, ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν το 2271-020.000 ή να επισκέπτονται το κέντρο στις εγκαταστάσεις του στην οδό Εγκρεμού. Που έλεγε ο κύριος Βόλιας, επειδή ακριβώς θεωρούμε ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, με αφορμή ότι το Μάρτιο στις 6 Μαρτίου είναι η Ευρωπαϊκή Μέρα Λογοθεραπείας και στις 18 Μαρτίου είναι η Παγκόσμια ημέρα Λογοθεραπείας. Γι' αυτό αποφασίσαμε στο κέντρο ότι όσοι γονείς ενδιαφέρονται ή ακόμα και ενήλικες να κάνουν κάποια λογοπαιδική εκτίμηση μπορούν να τηλεφωνήσουν όλο το Μάρτιο και αυτό θα γίνεται δωρεάν. Συγκεκριμένα μπορούν να πάρουν τηλέφωνο, να αφήσουν τα στοιχεία τους. Θα κλειστεί πρώτα ένα ραντεβού, το ιστορικό όπως λέμε, είναι μια συνάντηση με τους γονείς όπου δίνουν περισσότερες πληροφορίες για το παιδί και μετά γίνεται η λογοπαιδική εκτίμηση. Οπότε όλο το Μάρτιο δηλαδή είναι, μπορεί είναι για όλο το Μάρτιο, είναι δωρεάν οι λογοπαιδικές εκτιμήσεις. Αν κάποιος πιστεύει ότι κάτι μπορεί να συμβαίνει στο παιδί του, έτσι, μπορεί να απευθυνθεί. Και αυτό που είπατε και πριν, τα προβλήματα λόγου ίσως κρύβουν κάτι άλλο. Ναι. Οπότε είναι σημαντική η πρόληψη. Εγώ πιστεύω ότι το έγκαιρα δηλαδή. Ναι, σαφώς η πρόληψη βοηθάει και όλο το θέμα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας είναι αναγνωρισμένο ότι βοηθάει πάρα πολύ σε μια κοινωνία να είναι περισσότερο υγιής. Αυτό που πιστεύω επίσης είναι ότι αυτό που είπα προηγουμένως, ότι καλύτερα κανείς να αναγνωρίζει τις δυσκολίες και να τις αντιμετωπίζει την ώρα που αναδύεται η δυσκολία. Η παρουσίαση του βιβλίου του Κυριάκου Ντελόπουλου με θέμα τον βομβαρδισμό του πλοίου του Ερυθρού Σταυρού Βίριλ, που ένα βιβλίο που εκδόθηκε μετά από πολύχρονη έρευνα από τις εκδόσεις ΑΠ, πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της 5ης στο Ομήριο. Να πούμε ότι το βιβλίο έχει τίτλο «Υπόθεση Βίριλ, επεισόδιο πολέμου, Χίος, 7 Φεβρουαρίου 1944» και παρουσιάστηκε από τον συγγραφέα τον κύριο Ντελόπουλο, ενώ κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης μίλησε ακόμα ο διδάκτορ Ανδρέας Μιχαηλίδης με θέμα την περίθαλψη των τραυματιών του Βίριλ. Όλα αυτά τα συγκέντρωσε σε έναν τόμο, τον οποίο εμπλούτησε και με φωτογραφικό υλικό, το οποίο του προσέφερε ευχαρίστως η κυρία Ευαγγελία Καβιάρα από το αρχείο του πατέρα της. Έπρεπε και να χτιστεί αυτό το βιβλίο, έπρεπε να βρεθεί και ο χορηγός και τότε βρέθηκαν πραγματικά χωρίς να χτυπήσουν την πόρτα με ανοιχτές πόρτες
κύρια και ίσως τα πιο τραγικά, οι πιο τραγικές συνέπειες, να πούμε, της γερμανικής κατοχής στην πατρίδα μας, εκτός των υπολείπων, ήταν και ο λοιμός του πληθυσμού. Η βαριά αυτή, η βαριά αυτή ανθρωπιστικού χαρακτήρα βαρβαρότητα του ναζισμού, η οποία πρόσβαλε ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού, που αφορούσε, όπως ξέρετε, κυρίως τον τραγικό και φοβερό εκείνο του μόνα του 41-42, που αφορούσε κυρίως τα αστικά κέντρα. Τη φωτογραφία αυτή, κρατήστε τη. Δεν μπόρεσα να βρω γι' αυτόν πολλά στοιχεία, παρά μόνο ότι ήταν ελληνιστής. Είχε τελειώσει το Πανεπιστήμιο της Βιέννης και ετοιμαζόταν να γίνει καθηγητής εκεί. Οι Γερμανοί που είχαν σπουδάσει στην Γερμανία κλασικές σπουδές, αξιωματικοί, φρόντισαν να βρεθούν στην Ελλάδα και να απεριπτήσουν εδώ, ήταν πολλοί άλλοι. Κάπου εκεί χάνεται αυτός και θα προχωρήσω στα δικά μου. Το επεισόδιο μου ήταν άγνωστο, όπως είναι άγνωστο σε όλη την Ελλάδα και σε πάρα πολλούς από τους σημερινούς σύγχρονους κατοίκους της Χίου. Πραγματικά όταν είδα τα ονόματα στην πλάκα, όλα αυτά τα περίεργα του Νίσου, του Γερμανού, των Ελλήνων και... Να περάσουμε εμείς τώρα στις αθλητικές ειδήσεις. Να ξεκινήσουμε με το πόλο, όπου ολοκληρώνεται ο πρώτος γύρος του πρωταθλήματος υδατοσφαίρισης για την Α1 ανδρών με τα παιχνίδια της 11ης αγωνιστικής. Ο ναυτικός όμιλος της Χίου ταξιδεύει στην Κεφαλονιά, όπου αντιμετωπίζει αύριο στις 5 το απόγευμα το Αργοστόλι. Στο ποδόσφαιρο τώρα, για την πρώτη τοπική κατηγορία του ποδοσφαίρου, αύριο θα γίνουν οι αγώνες. Βαρβασιακός Μικρασιατικής στο Δημοτικό Στάδιο, Ατρόμητος Κοφινάς στον Άγιο Γεώργιο και Λέλα Πασάτυλα στο Φαφάλιο είναι οι αγώνες του Σαββάτου που ξεκινούν στις 3 το μεσημέρι. Την Κυριακή ξεχωρίζει η αναμέτρηση ανάμεσα σε Δάφνη και Όμηρο στο Δημοτικό Στάδιο, όπως και ο αγώνας στο Πυργή ανάμεσα σε Πύργο και Ελάτα. Επίσης, την Κυριακή για την πρώτη τοπική κατηγορία θα παίξουν Καριές Καλαμωτής στις Καριές και Ηρακλής Κανάρης στα Θημιανά και οι αγώνες της Κυριακής ξεκινούν στις 3 το μεσημέρι. Για την δεύτερη τώρα τοπική κατηγορία το Σάββατο θα παίξουν Θύελλα Φάρκινα στα Θημιανά στις 3 το μεσημέρι και Αναγέννηση Πανεπιστήμιο την ίδια ώρα στην Καλλιμασιά. Την Κυριακή η Αθλητική Ένωση Χίου Βροντάδου Δόξα στο Δημοτικό Στάδιο στις 10.30 το πρωί, αμέσως μετά 1:15 στο Δημοτικό Στάδιο Κλασικό Πανινούσιο, στις 12.30 στο Φαφάλιο ο Εραστέχνης αντιμετωπίζει τον Ποσειδώνα Καρδαμήλων και τέλος η Ένωση Οικιάδας Λαγκάδας παίζει με τον Λέοντα στη Σέντα στις 3 το μεσημέρι. Στο μπάσκετ τώρα για τον ημιτελικό του τοπικού κυπέλου ανδρών. Αύριο ο Όμηρος αντιμετωπίζει τον Κοφινά στις 5.30 το απόγευμα στο κλειστό των Καμποχώρων. Στον άλλο αγώνα του ημιτελικού οι Ίωνες υποδέχονται τον ΦΟΒ στο κλειστό της πόλης με τον αγώνα να ξεκινά στις 7.30 το απόγευμα. Να περάσουμε να δούμε τώρα την πρόγνωση για τον καιρό. Αύριο που αναμένεται βροχερός με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 12 έως 13 βαθμούς Κελσίου και μέτριους νοτιοδυτικούς ανέμους με ένταση μέχρι και 5 μποφόρ. Τις απογευματινές και βραδινές ώρες θα επικρατήσουν ίδιες συνθήκες με βροχοπτώσεις, το θερμόμετρο στους 12 βαθμούς Κελσίου και μικρή εξασθένιση των ανέμων από νοτιοδυτική κατεύθυνση και ένταση μέχρι και 4 μποφόρ. Σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση της πατρίδας. Από εμάς, καλό σας βράδυ.